Με στόχο η Κύπρος τα επόμενα χρόνια να καταστεί ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός αλλά και κέντρο προσέλκυσης επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο όπου θα παραχωρούνται ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για ξένους επενδυτές και Κυπρίους υψηλού βιωτικού επίπεδου και με εξειδίκευση οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Το νομοσχέδιο αφορά 50% εξαίρεση φορολογική έκπτωση για εργαζόμενους με περισσότερα από 55.000 απολαβές το έτος. Επίσης, επεκτείνεται το πλαίσιο από 10 έτη που ισχύει σήμερα σε 17 έτη αρχή γενομένη του έτου έναρξη τη εργοδότηση στη Δημοκρατία. Για σκοπού ίση μεταχείριση θα υπάρξει απαλλαγή στου υφιστάμενου δικαιούχου, οι οποίοι διέμεναν εκτό Κύπρου για 12 συνεχόμενα έτη πριν την έναρξη εργοδότησή του στην Κύπρο και η αμοιβή του ξεπερνά τι 55.000 ευρώ. Περαιτέρω, δίνεται χαριστική περίοδος για νέους εργαζομένους δύο έτη και για εφιστάμενους έξι μηνών, για να ενταχθούν στο πλαίσιο τη ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στι περιπτώσει που η αμοιβή από εργοδότηση ξε... ξεκίνησε με χαμηλότερο ποσό των 55.000 ευρώ. Μέσω του σχεδίου, θα προωθηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο για διευκόλυνση τη παραμονή και των συζύγων των επενδυτών, οι οποίοι θα επιλέξουν την χώρα μα για την βάση του, όπω επίση και τη λειτουργία One Stop Shop. <ΣΣ> επιχορηγούμενε διακοπέ ύψου 300 μέχρι 700 ευρώ για λήπτε κοινωνικών παροχών αναπηρία, αποφάσισε η κυβέρνηση. Διακοπέ που θα οργανώνουν ήδη σύμφωνα με τι επιλογέ και προτιμήσει του, αλλά και την πληρότητα προσβάσιμων εγκεκριμένων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλήμματων στην Κύπρο. Από το νέο σχέδιο αναμένεται να αποφεληθούν περίπου 600 άτομα με αναπηρία ετησίω, σύνη συνοδοί ή μέλη τη οικογένειά του. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή δωρεάν προγεύματο και γεύματο στου μαθητέ που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λευκοσία για τη φετινή και επόμενη σχολική χρονιά. Τέλο, εγκρίθηκε και σχέδιο χορηγία εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγή του νερού για νοικοκυριά. Η διαδικασία υποβολή των ετήσεων θα διαρκέσει μέχρι την 1η Οκτωβρίου ή μέχρι την υποβολή συνολικά 1.300 ετήσεων.